Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δείτε απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πώς γιορτάστηκε η επέτειος της Εθνικής Αντίστασης στην Κομωτινή? Ποιες οι μνήμες των παλέμαχων από την εποχή της Αντίστασης? Η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα τη μνήμη της μεγαλομάρτυρος Αγίας Εκατερίνης. Πανηγυρική θεία λειτουργία ετελέστη στον αφερόνιμο ιερό ναό ημέρου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής Δάμας Κοινού. Μάθετε για την έκθεση του Συλλόγου Καλλιτεχνών Ομού Ροδόπης Αθηνίων, για τα μαθήματα χορού υπό τη συνοδεία Ποντιακής Λύρας και δείτε τους γιατρούς του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και τους μικρούς παίκτες του Πικ Πονγκ μαζί με την υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Επέτειος της Εθνικής Αντίστασης σήμερα. Οι Έλληνες, περίπου 60 χρόνια πριν, απέδειξαν ότι οι ενωμένοι μεγαλουργούν. Απέδειξαν ότι μπορούν να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Στην Κομωτινή, στο πλαίσιο της επετείου του εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, τελέστη επίσημη δοξολογία στον ιερό καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και πλήθους κόσμου. Νοεμβρίου σήμερα, ημέρα της Εθνικής Αντίστασης. Ημέρα ενότητας του ελληνικού έθνους στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής, όπου οι Έλληνες απέδειξαν ότι οι ενωμένοι μεγαλουργούν, απέδειξαν ότι μπορούν να καταφύγουν στα ορεινά και από εκεί να πολεμήσουν τον Γερμανό ή τον Βούλγαρο κατακτητή. Η ημέρα της Εθνικής Αντίστασης εορτάστηκε και στην πόλη της Κομωτινής, παρουσία πλήθους κόσμου. Συγκεκριμένα από νωρίς το πρωί, ετελέστη επίσημη θεία λειτουργία και δοξολογία στον ιερό καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομωτινής. Η ιστορική διάσταση της ημέρας όμως μας μεταφέρει 69 χρόνια πίσω, σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου, η γέφυρα του Γοργοποτάμου ανακοινάχθηκε από τον ΕΑΜ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, προκαλώντας ένα βαρύ πλήγμα στις γερμανικές δυνάμεις και κρατώντας γνωστό στην τότε υπογερμανική κατοχή Ευρώπη τη στεναρή αντιστασιακή οργάνωση των Ελλήνων. Στη συνέχεια, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ροδόπης ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στον χώρο του ηρώου της πόλης. Παρόντες ήταν και οι εκπρόσωποι των τοπικών αντιστασιακών οργανώσεων. Κρατώντας όσα μας ενώνουν, με ανάμνηση των ανθρώπων αυτών που χαρίσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, θέλω να πιστεύω ότι η κοινωνία μπορεί να βάλεται, μπορεί να λέγονται πολλά, αλλά η νέα γενιά, αν χρειαστεί να δώσει και αυτή τον δικό της τον αγώνα, θα τον δώσει ενωμένα και θα νικήσει. Ζήτω η Ενωμένη Εθνική Αντίσταση. Μνήμες ξύπνησε στους παλαιότερους, στους ανθρώπους που αψήφισαν το θάνατο και ρίχτηκαν στη μάχη για την ελευθερία του έθνους, ο σημερινός εορτασμός της επετείου της Εθνικής Αντίστασης. Οι νέοι της εποχής αγωνίστηκαν και έδρασαν με ένα σκοπό, την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η ημέρα της Εθνικής Αντίστασης ξύπνησε μνήμες στους παλαιότερους, ανθρώπους οι οποίοι αψήφισαν το θάνατο και ρίχτηκαν στη μάχη για την ελευθερία του έθνους. Όλοι οι αντιστασιακοί του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, οι νέοι της ΕΠΟΝ αγωνίστηκαν στα βουνά της Ρούμελης, έδρασαν στα αστικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης με ένα σκοπό και με ένα όραμα: την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την προβολή των ιδανικών, της ελευθερίας, της ισότητας και του κοινωνικού κράτους δικαίου. Κατά πόσο όμως η σύγχρονη ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το ανέργο των αντιστασιακών και σε ποιο βαθμό του συγχαίει με τους αγωνιστές του εμφυλίου πολέμου του 44-49? Είναι λοιπόν το έργο των αντιστασιακών σήμερα, 60 χρόνια περίπου μετά, αναγνωρισμένο συνειδήσεις όλων μας? Αλλά εδώ σε εμάς έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων οργάνωση ώστε να οργανωθεί σωστά η Εθνική Αντίσταση, αλλά όλοι αυθεντικά από μόνοι τους, με τη φωνή της πατρίδας όπως αυτή την νιώθανε, βγήκανε στα βουνά, στο Αντάρτικο και ξεκινήσανε για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν.